Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Μάριος από Techaholic. Είμαι ο Steven, σήμερα να κάνουμε ένα unboxing τον DJI Spark. Όπως βλέπουμε δάμε, το κουτί είναι απλά άσπρο, δεν έχει πολλά πολλά πράγματα πάνω. Το πρώτο πράγμα που βρίσκουμε μέσα στο κουτί είναι το control. Δάμε, είναι οι κεραίες. Δάμε, προφανώς μπαίνει το κινητό, recording, φωτογραφίες. Τούτο είναι customizable button, δηλαδή θα λέεις εσύ μέσα στο μενού της DJI τι είναι να κάνεις. Και τούτο δάμε το rotation για τον gimbal. Τον έχουμε για sport mode, pause αν χρειαστεί. Και ακόμα έναν customizable button. Εδώ πάνω βλέπουμε 4 LED τα οποία δείχνουν πόση μπαταρία έχει το controller. Και να με ένα ακόμα LED το οποίο είναι κόκκινο και γίνεται πράσινο όταν συνδεθεί με το κινητό. Για να ενώσεις το κινητό σου μαζί με το controller έχεις 2 options. Το ένα option είναι μέσω Wi-Fi και το άλλο option είναι μέσω micro USB port που βρίσκεται εδώ. Στο κουτί έχουμε ακόμα 2 σύρματα. Το ένα είναι micro USB σε micro USB και στο άλλο το κουτάκι δαμέ έχουμε micro USB σε type C. Δυστυχώς δεν έρχεται μαζί με lightning cable, so iPhone users. Ποιο είναι το πρώτο ρήμα να δώσεις μαζί με το σύρμα και χωρίς το σύρμα? Είναι καλύτερα να το έχεις μαζί με το σύρμα, διότι δεν έχεις τόσο lag πας στο feedback της εικόνας που τον τρώουν πας στην οθόνη του κινητού. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι θα υπάρξει συνεργασία μετά, γιατί να ψάξει κανένα στα σχόλια τι θέλετε να ρωτήσετε τον Steven για το DJI Spark. Ενημερώστε με να ξέρω τι να πω. Τώρα εγώ κάνω freestyle. Λαλώ ό,τι μου έρθει. So, υποτίθεται, αν είναι με το σύρμα, δεν έχεις lag, πας στο feedback που πιάνεις που τον drone, πας στην οθόνη του κινητού σου. Ενώ με το Wi-Fi έχεις. Προσωπικά δεν είδα κάποια διαφορά, αλλά είπα ένα θέμα. Αν έχεις Android και βάλεις το πάνω και το κινητό σου δεν είναι 100% φορτισμένο, για κάποιο λόγο απλά φορτίζει το κινητό σου. Όλοι με Android συσκευές έχουν το πρόβλημα με το controller του Spark. Εγώ πάντα βάλω το πάνω στο Wi-Fi διότι δεν έχω θέμα. Το DJI Spark μπορείς να το χρησιμοποιήσεις χωρίς το controller, διότι έχει πακέτο το οποίο έρχεται χωρίς το controller και πιάνεις μόνο τον drone. Αν πάρεις κοινό το πακέτο και έχεις μόνο τον drone χωρίς το controller, μπορείς να ενώσεις απευθείας το κινητό σου μαζί με τον drone. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η εμβέλεια του είναι περίπου πάνω στα 700 μέτρα, νομίζω. Ξέρεις την εμβέλεια μας με το τσέλο. Ναι. Σκέφτομαι πως ξεκινώ ας πούμε τη μια άκρη του σπιτιού έξω, αν φτάσω να τελειώσει το σπίτι, ναι. Χάνεται. Καλή μου warning, εδώ το signal. Άρα πιστεύω πως άμα πιάσετε το συγκεκριμένο που να ας πούμε στήμενα στη ζωή. Ο Σπάρκης. Ο Σπάρκης. Είναι πολλά καλύτερο να βάλει μαζί με το μοχλό. 100% σίγουρα πιάστε το πακέτο που έρχεται μαζί με το μοχλό. Πρώτον, καλύτερη εμβέλεια. Δεύτερον, καλύτερος έλεγχος. Το βαξίμα για απόξη και ερθεί μαζί. Ναι, ναι. Αναγκαστικά. Ρίχτε μου πάνω στα κόμματα, αν θέλετε να ξαναφέρουν το Steven στο στούντιο Τυραχόλη για περισσότερα απόξη. Θωρείς, μαμά, συγχυρίζω πράγματα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο βρίσκουμε μέσα στο κουτί και ακόμα ένα μαύρο κουτί. Μέσα σε το μαύρο το κουτί έχουμε απόδειξη. Λίγο θα το αγοράσα, κάπου θα το αγοράσα. Θα σας πω διότι μου το δοκάζει free. Αν θέλετε να μου δώσετε πράγματα free, θα σας αναφέρω. So, μέσα στο κουτάκι βλέπουμε έχει wall charger και το σειρματάκι που έρχεται για φόρτιση της DJI είναι standard USB σε micro USB. Δεν είναι Type-C, no. Πόσο χρόνος σου ήταν να φορτίσεις το μοχλό, πόσο το... Τον drone που off καιρό παίρνει μου περίπου μία ώρα και 40 κάτι λεπτά. Για μια μπαταρία, μην ναι, μια μπαταρία. Και ποια είναι το μοχλό. Αν το βάλεις πάνω στο sport mode, σίγουρα πάει 7-8 λεπτά. Τον ναι, γι' αυτό που σου είπατε πριν, κάποιος θα πιάει, πρέπει να πιάει έξτρα μπαταρίες. Έγινε το.
Περιμένω να ανοίξουν. Για κάποιον αρχάριο σαν εμένα, πιστεύω είναι ότι πρέπει. Δεν είναι ούτε υπερβολικά τα features του για να συγχύζεσαι, ούτε υστερεί πάρα πολλά σε features. Είναι ένα happy medium. Δηλαδή αυτό που ξεκινά τώρα είναι το πρώτο είναι να πες το θέλω το όπως δίπλα σου ή το άλλο. Μα θα το χρησιμοποιάς για να βγάλεις βίντεο, να κάνεις κάτι με τα βίντεο. Spark, απευθείας. Αν είναι απλά για να παίξεις, θέλω. Λοιπόν, πείτε μου κάτω στα comments αν θέλετε να κάνουμε ένα unboxing ή ένα review ή ένα side by side μαζί με το τσέλο. Κάτι που ευκαιβάζει ποτέ κανένας. Οδηγίες. Κύριοι, αν είστε σαν εμένα, αν είστε έναν άτομο το οποίο αγοράζει gadgets, κανίδα και σκέφτεται manual. Εγώ, ανοίξετε το και ευκαιβάστε το. Έφα και ώρες για να καταλάβω πώς να ενώσω το κινητό μου μαζί με το controller και τον drone. Έφα πάρα πολύ ώρα για να έβρω πώς να το απογειώσω. Απογείωσα το και δεν ήξερα το προσγειώσω. Στο γειτόνισσα μου έφυγε έξω και έβλεπε ένα πράγμα να πετά. Εγώ θωρούν 500 ευρώ. So, ναι φίλε μου, πιάβα στα manual, έμπατε κανένα tutorial. Αν θέλεις, γράψε μου κάτω να κάνω εγώ tutorial. Για ακόμα μια φορά, μάμα, βλέπεις ότι συγχυρίζω τα πράγματα μου. Εντάξει, με συγχυρισμένο μωρό, δεν είμαι ασυγχύριστος όπως μου λάλλεις. Το τελευταίο πράγμα που θα βρεις μέσα στο κουτί DJI Spark που έρχεται με το controller είναι είναι προφανώς ο Sparkies. Το DJI Spark έρχεται μαζί με τη βούα ένα αρκετά ρομπάστ. Αν έχετε και εσείς τον DJI Osmo, το mobile, το 2, το ίδιο υλικό, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Είναι ωραίο μπακετάκι. Το μόνο που με πειράζει και να ήθελα να είσαι πάνω είναι ένα μικρό handle. Ναι, νομίζω το Mavic έχει. Ναι, πιάνει πολύ παραπάνω τόπο από ό,τι πρέπει. Διότι το Spark είναι πολλά πιο μίτσι. Όχι πολύ. Μπορεί μέσα το... πώς λένε... το controller. Μέσα είναι μόνο... αυτός. Βλέπουμε επιτέλους το Sparky. Βλέπετε έχουμε τον DJI Spark, το οποίο έρχεται ήδη με τις προπέλλες του πάνω, οι οποίες είναι quick release. Επίσης, δαμέ, η DJI διάσου έξτρα προπέλλες, αλλά ονομάζεται Part 1, διότι διάσου μόνο εξηγάτε μου λίγο το πράγμα. Γιατί να μου δώσεις δύο προπέλλες και ονομάζεσαι Part 1. Αν θέλεις να αγοράσεις ακόμα δύο προπέλλες, είναι το Part 2. Δεν θα πω πόσα είναι. Θα πω πόσα είναι, επειδή δεν θυμούμε. Εντάξει. Αν δεν θέλεις να πιάσεις προπέλλες, πιάσε τουλάχιστον guards. Πίστεψε με να το δώσεις. Κάτσε παραγόρια σπίτι, δε. Ναι, πράγμα. Είναι διασπίδι. Ξέρω. Εντάξει, το παιχνιδάκι το δίπλα. Πιστεύω ότι είναι περισσότερο διασπίδι, αλλά το Spark είναι διασπίδι. Να με το Mavic και είδα που το πετούσαμε στο σπίτι. Γράψετε drone crash videos. Τώρα, να δούμε το main part. Μπροστά βλέπουμε κάμερα η οποία πάνω έχει 2-axis gimbal, δηλαδή ισορροπή δεξιά-αριστερά και επίσης ισορροπά πάνω-κάτω. Δεν έχει κάποια ισορροπία όσον αφορά το roll. So, αν το έχεις πάει στο sport mode, ας πούμε, και πας γλύωρα δεξιά ή γλύωρα αριστερά, δυστυχώς κάνουν το πράγμα με την εικόνα σου. So, αν θέλεις να πιάσεις panning shots, δηλαδή να πιένεις από αριστερά, δεξιά, bla bla, προτείνω σας βάλτε το πάνω στο tripod mode. Πρέπει να γίνει ξεχωριστό βίντεο για το application, ας πούμε, διότι έχει τόσα πολλά. Κύριε μας, κάνουμε σαν θέλετε να κάνουμε ξεχωριστό βίντεο. Να μην βλέπουμε την μπαταρία. Για να αφαιρεθεί η μπαταρία, έχουμε τούτα τα δύο. Έχει έναν clip εδώ και ένα clip εδώ. Απλά τραβάς τα πίσω. Εθιάβασα online. Μερικές περιπτώσεις, σαν ήταν τον drone in flight, να φκένει η μπαταρία. Πάντα πιάνετε original batteries. Όταν βάλουμε την μπαταρία πίσω, ακούμε ότι κάνει κλικ. Όταν κάνει κλικ, πάντα πριν να πετάσετε τσακάρετε. Εδώ πίσω βλέπουμε το port για την microSD card, την οποία πρέπει να αγοράσετε, πάει το 6S να πω. Ωραία, θα πάρει 500 ευρώ, θα πάρει 500 ευρώ, θα πάρει 15 ευρώ. Όχι φίλε μου, θα μου δώσεις 500 ευρώ και θα πληρώσεις έξτρα για SD card. Εντάξει, ό,τι θέλεις κάνει. Επίσης, το micro USB port, βλέπετε να με, να γίνεται η φόρτιση. Ρώτημα, γιατί το πιάζει να σου πω. Πιστεύω ότι ακούει η
Ήθελα ό,τι πιο σκέτο να μπορώ, διότι σκέφτομαι να το κάνω customize, αλλά έχει πολλά skins και συγκεκριμένα ήβρα έναν του One Piece. Εμπέζεται. Κάπου θα με πρέπει να τελειώσουμε το βίντεο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τεχαγόλιο που μάθηκε να έρθω. Θα με καλό να κάνω unboxing, να δείξω το Rocket. Φυσικά κάνετε subscribe αν δεν κάνετε ήδη. Έρχονται και άλλα βίντεο. Να βάλεις τα link μου που κάτω είναι. Ναι, θα το description. Κάμετε μου και εμένα subscribe. Λογικά το link μου είναι στο description αν δεν μου λαλεί ψέματα. Να δείξει πόσο καλό ήταν το βίντεο. Τούτος είναι ο Rocket. Είναι ο πιο στυλάς μου στην τελευταία ταινία των Avengers. Να σας πω να μου έγινε στο γερούρκο των Avengers. Δεν θα σας πω γιατί δεν θα μου κάνει subscribe κανένας. Θα το πάει. Καλή.